Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι ομιλητά, αγαπητοί μας αδελφοί. Εμπνευσμένο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός οραματίστηκε την ελευθερία να μετράει με βία τη γη στην οποία έπρεπε και ήθελε να φτάσει. Με το σπαθί στο χέρι, η ελευθεριά του Σολωμού και με το τίμιο αίμα των αγωνιστών του 21 ελευθέρωνε τη σκλάβα και υποδουλωμένη γη. Η ορμή ωστόσο του ελληνισμού που ενέπνευσε το παγκόσμιο στερέωμα με την εθνική εξέγερση του 1821 δεν λιγόστεψε ούτε και ολοκληρώθηκε απογοητευτικά. Τι κι αν μετά τη σύσταση των εξάρτητου ελληνικού κράτους το 1830, με τη θέληση των ξένων δυνάμεων περιορίστηκε γεωγραφικά στα νότια της στενής συνοριακής γραμμής που όριζαν υποταμία Χελός και Σπερχιός, με αποτέλεσμα τα βόρεια μέρη της πατρίδας μας παρά τον βαρύ φόρο αίματος που είχαν καταβάλει και αυτά στον κοινό αγώνα να παραμένουν κάτω από τον δύστην Οθωμανικό ζυγό. Ο στόχος ήταν μεγάλος, ήταν ταυτόχρονα και δίκαιος και αναγκαίος. Έτσι ο ιερός αγώνας της Παλαιγενεσίας συνεχίστηκε με τον ατυχίαστο πόλεμο του 1897, τον μακεδονικό αγώνα που ανεπτέρωσε τους πόθους των Μακεδόνων για την απελευθέρωσή τους, με τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο του 1912, κατά τον οποίο αφού ελευθερώθηκαν πολλές πόλεις με πρώτη την συμπροθέβουσα Θεσσαλονίκη, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις προχώρησαν και στράφηκαν προς την ελληνικότατη γη της Υπήρου. Με αυτές τις σκέψεις και με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στην απόψινή επίσημη εορταστική εκδήλωση για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, την οποία διοργανώνει κατέτω συνορία μας προς τιμήν της μεγάλης αυτής και διπλής εορτής της πίστεως και της πατρίδας μας. Η κάθε μία με τη δική της προοπτική, που όμως ταυτίζεται στο κοινό στοιχείο της ελευθερίας. Σε αυτήν αναλύονται θέματα από την ιστορική πορεία του ελληνισμού με επίκεντρο το γεγονός της εθνικής μας παλιγενεσίας. Στην απόψινή βραδιά θα επικεντρωθούμε σε αυτήν ακριβώς τη θεματική της μη ολοκλήρωσης του ιερού αγώνα της εθνικής μας απελευθέρωσης, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής κατά την εφέτεια εόρτια εκδήλωση είναι ο ηλογημότατος συγγραφέας και εκδότης κ. Γεώργιος Καραμπελιάς, ο οποίος θα αναλύσει το θέμα που έχει τίτλο, εισαγωγικά, «Η Επανάσταση του 1821 παραμένει ανολοκλήρωτη». Αφού ευχαριστήσουμε λοιπόν τον ομιλητή για την εδώ απόψινή του παρουσία, θα τον καλέσουμε να ανέλθει στο βήμα για να λάβει το λόγο. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, είμαι για άλλη μια φορά εδώ μαζί σας. Ορισμένοι ίσως θυμόστε από προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει και διάλεξα να πιάσουμε το ζήτημα της 25ης Μαρτίου, να μην αναφερθώ μόνο ή κύρια στις μεγάλες επιτυχίες και στους αγώνες των Ελλήνων για ελευθερία, αλλά να δούμε το πώς και γιατί δεν κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε αυτή την επανάστασή μας, πράγμα που είχε πολύ μεγάλες συνέπειες, αρνητικές στη συνέχεια, τις οποίες τις βιώνουμε μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό θα πούμε και δύο λόγια για τη σημερινή μας πραγματικότητα. Καταρχάς, η Επανάσταση του 21 δεν πέφτει από τον ουρανό. Πολλοί μας λένε ότι η Επανάσταση του 21, λέει, ξεκίνησε από την Γαλλική Επανάσταση, εμπνεύστηκαν κάποιοι Έλληνες λόγοι και διανοούμενοι και ξεκίνησαν μια διαδικασία που έφτασε στην Επανάσταση. Η πραγματικότητα όμως, παρότι υπήρξε και αυτό, υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι που έπαιξαν ένα ρόλο τέτοιο, η πραγματικότητα όμως είναι ότι η Επανάστασή μας βγαίνει από πολύ βαθιά μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Όλοι ξέρετε το «Πάλι με χρόνους με καιρούς», όλοι ξέρετε το «Μαρμαρωμένο βασιλιά». Ο Κολοκοτρώνης, όταν μιλούσε μια φορά με έναν Άγγλο στρατηγό, ο οποίος του λέει «πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συμβιβαστείτε με τους Τούρκους». Και του λέει ο Κολοκοτρώνης, «στρατηγέ, ναύαρχε, στρατηγέ Άμιλτον», άμα το διαβάστε, διαβάστε τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη, «εμείς
Ποτέ δεν κάναμε ειρήνη με τους Τούρκους. Ο βασιλιάς μας δεν έκανε συνθήκη για να παραδώσει τη χώρα. Πέθανε μαχόμενος και οι φρουρές του συνέχισαν να υπάρχουν και οι στρατιώτες του να μάχονται. Του λέει αυτός, μα ποιος είναι ο βασιλιάς σας? Λέει, ο βασιλιάς μας είναι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Τα κάστρα τα οποία συνέχισαν σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν το Σούλι, η Μάνη, η Χιμάρα, και εμείς οι κλέφτες και οι αρματολοί συνεχίζαμε σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας να πολεμάμε. Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια λοιπόν αυτή, ο ελληνισμός δεν ξεκίνησε να κάνει το 1821 ένα νέο έθνος, γιατί θα έχετε ακούσει συχνά, έτσι, κάποιους να μιλάνε για νεαρό έθνος. Το ακούσαμε και από επίσημα χείλη αυτό, πολιτιακά, πολιτικά, ότι οι Έλληνες, λέει, είναι ένα νεαρό έθνος, και μάλιστα το συγκρίνανε και με την Αμερική. Λέει, όπως η Αμερικάνικη Επανάσταση δημιούργησε ένα έθνος, και αυτό ισχύει σε ένα βαθμό, γιατί η Αμερική ήταν μια χώρα που φτιάχτηκε από επικισμό. Δεν ήταν έτσι γηγενείς οι Αμερικανοί. Ξεκίνησαν να πηγαίνουν στην Αμερική μετά το 1500, 1600, έτσι. Και επομένως η Αμερικάνικη Επανάσταση μπορούμε να πούμε ότι συγκροτεί το Αμερικανικό έθνος από τους διάφορους φυλές που είχαν έρθει έτσι από όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα το ελληνικό έθνος είναι ένα έθνος που έχει μια ιστορία τουλάχιστον 3.500 χρόνων. Έχει μια ιστορική διαδρομή πάρα πολύ παλιά και είχε ζήσει δικό του κράτος που ήταν το Βυζαντινό κράτος, και μάλιστα την τελευταία περίοδο μετά το 1204, όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και τότε την λαιλάτισαν, όλα τα αρχαία γάλματα, όλα τα έχουν πάει στη Βενετία, ας πούμε, διότι τότε έγινε η λαιλασία της Κωνσταντινούπολης. Από τότε και μετά οι Έλληνες, όπως λένε όλοι οι Έλληνες ιστορικοί, αρχίζουν πια να αυτοαποκαλούνται και Έλληνες. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, έτσι στην τελευταία μεγάλη μάχη, απευθύνθηκε στους Έλληνες, έτσι, με την έννοια ότι ήθελε να κάνει τη σύνδεση, ενώ Ρωμαίοι ήταν ταυτόσιμο, έτσι, Ρωμιοί, ήθελε να κάνει τη σύνδεση με όλη τη μακραίωνη ιστορία του ελληνισμού, που ξεκινάει, έτσι, από πολύ παλιά και συνεχίζεται. Άρα, σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, δε, ο ελληνισμός συνεχίζει να επιβιώνει κατεξοχήν μέσα από την Ορθοδοξία. Διότι επειδή η μόνη ταυτότητα των Ελλήνων είναι η Ορθόδοξη ταυτότητα. Δεν έχουμε κράτος. Απέναντί μας έχουμε έναν αλόθρησκο κατακτητή, και ξέρετε τι έλεγαν τότε, όταν λέγαμε «Τούρκεψε», τι σήμαινε? Ότι αλλαξοπίστησε, ότι έγινε μουσουλμάνος. Ήτανε ταυτόσιμο δηλαδή η εθνική και η θρησκευτική συνείδηση. Άρα σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας η Ορθοδοξία κρατάει ζωντανό τον ελληνισμό. Αργότερα άρχισαν και οι έμποροι, άρχισαν και άλλα να εμφανίζονται, αλλά ιδιαίτερα τους μαύρους δύο πρώτους αιώνες η Ελλάδα σώθηκε από την Ορθοδοξία. Χωρίς την Ορθοδοξία δεν θα συνέχιζαν να υπάρχουν Έλληνες. Εάν είχαν αλλαξοπιστήσει, όπως τόσο εκατομμύρια συμπατριωτών μας, οι οποίοι έχασαν την εθνική τους ταυτότητα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα αντίστροφο. Είχαμε, όταν έγινε η Μικρασιατική καταστροφή και ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες, είχαμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μιλούσαν ελληνικά, είχαν χάσει τη γλώσσα.
όμως είχαν διατηρήσει την εθνική τους ταυτότητα μέσα από την Ορθόδοξη ταυτότητα. Αυτό σας το λέω για να δούμε ότι η Επανάσταση του 21 βγαίνει μέσα από ένα έθνος το οποίο σε όλη τη διάρκεια των 400-500, γιατί σε άλλες περιοχές ήταν πολύ μεγαλύτερη η περίοδος της κατοχής, ενώ είχαμε και περιοχές κάτω από την από τους Φράγκους. Η Κρήτη το 1669 πέρασε στους Τούρκους. Από το 1200 μέχρι το 1669 την κατήχαν οι Λατίνοι και οι Ενετοί. Τα Επτάνησα το 1864 πέρασαν στην Ελλάδα, από το 1150-1200 και δεν το κατήχαν οι Τούρκοι. Πολλά από τα νησιά του Αιγαίου το ίδιο. Δηλαδή, όλη αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος που ο Ελληνισμός κατορθώνει να διατηρήσει την ταυτότητά του τόσο απέναντι στους Τούρκους κυρίως, όσο και απέναντι στον Καθολικισμό και στους Λατίνους, μέσα από την συσπήρωση γύρω από την Ορθόδοξη ταυτότητα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ταυτόσιμη. Άλλωστε, από ένα σημείο και μετά, που αρχίζει χαρακτηριστική περίπτωση, ίσως τον έχετε ακούσει, το Διονύσιο φιλόσοφο, τον οποίο οι αντίπαλοι του τον έλεγαν Σκυλόσοφο, ο οποίος ήταν Μητροπολίτης Τρίκης, Τρικάλων δηλαδή Λάρισας, γιατί στη Λάρισα τότε δεν επιτρέπαν οι Τούρκοι να υπάρχει εκκλησία και Μητρόπολη Ελληνική. Το λέω επειδή λέμε Τρίκης, έπιανε όλη την περιοχή και έκανε την πρώτη επανάσταση εναντίον των Οθωμανών στα Γιάννενα. Το 1610, αφού είχε κάνει και μια πρώτη νωρίτερα, σε αυτή την περίπτωση επικεφαλής μερικών χιλιάδων αγροτών, οι οποίοι δεν είχαν καν όπλα, ήταν με τις τσουγκράνες, έτσι, κατέλαβαν τα Γιάννενα και για τρεις μέρες είχαν καταλύσει την Οθωμανική εξουσία στα Γιάννενα. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι οι Τούρκοι ήρθαν με στρατό, διάλυσαν τους αγρότες, αλλά θα δούμε αυτοί οι διαλυμένοι τι κάνανε, και έπιασαν τον Διονύσιο, τον έχδαραν ζωντανό, γέμισαν το δέρμα του με άχυρα και το έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου πήγε ο ίδιος ο Σουλτάνος να δει. Αυτό το λέω γιατί δείχνει τη σημασία που απέδιδαν σε αυτό το γεγονός. Αυτή είναι η πρώτη αυτόνομη, γιατί γίναν και άλλες κινήσεις, είχαν γίνει πριν, αυτόνομη επανάσταση των Ελλήνων. Είναι η επανάσταση του Διονυσίου Φιλοσόφου το 1610. Η δεύτερη επανάσταση που ακολουθεί είναι, θα το έχετε ακούσει, είναι τα ορλοφικά. Δηλαδή, σε μία περίοδο που η Ρωσία συγκρουόταν τότε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχαν πόλεμο, οι αδερφοί Ορλόφ, που ήταν Ρώσοι κοντά με την Μεγάλη Εκατερίνη, κατέβηκαν με κάποια μικρές δυνάμεις στρατιωτικές στην Πελοπόννησο και ξέσπασε σε όλη την Ελλάδα μια πρώτη πιστεύω ότι τα ορλοφικά, όπως λέγονται, είναι η μεγάλη δοκιμή, όπως λέμε για τα έργα, ότι πότε γίνεται η μεγάλη δοκιμή για την παρουσίαση των έργων, η μεγάλη δοκιμή της Επανάστασης του 21 είναι τα ορλοφικά. Και εκεί πρωτοστατούν, εκτός από τους κλέφτες, τους αρματολούς και τα λοιπά, οι Μητροπολίτες της Πελοποννήσου και ένας πρώην Πατριάρχης που βρισκόταν εκεί και είχαν τεθεί επικεφαλής της Επανάστασης στα ορλοφικά. Δηλαδή, η Επανάστασή μας του 21 έρχεται από πολύ μακριά. Εκφράζει το γεγονός ότι οι Έλληνες παρέμεναν
προσκολλημένοι στην ταυτότητα και τη θρησκεία τους, και από το 1700 περίπου, πως φτάσαμε στην Επανάσταση έτσι, από το 1700 περίπου αρχίζει αυτό που εγώ περιγράφω ως ελληνική αναγέννηση. Δηλαδή, τότε αρχίζουν οι Ιβραίοι, οι Ψαριανοί, οι Σπέτσες, ακόμη πιο αργότερα, έτσι. Μέχρι τότε ήταν έρημα νησιά, ακατοίκητα ήταν. Όλες οι ακατοίκητες περιοχές και τα ορεινά, οι Έλληνες πήγαιναν εκεί. Διότι έτσι μπορούσαν να έχουν μια σχετική αυτονομία, να μπορούν και τα σχολιά τους να έχουν και να μπορούν να έχουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι σιγά σιγά ανασυγκροτήθηκε ο ελληνισμός μέσα από τα νησιά, τον ορεινό όγκο, και από το 1700 περίπου αρχίζει η ελληνική αναγέννηση. Δηλαδή, φτιάνονται μεγάλα σχολιά, οι Έλληνες έμποροι ξαπλώνονται σε όλη την περιοχή από την Νότια Ρωσία μέχρι τη Βιέννη, έτσι. Οι παροικίες ελληνικές των εμπόρων, ξέρετε, ο Ζάπας ήταν στη Βιέννη, έτσι, όλα αυτά που έχουμε, το Ζάπιο ή τα διάφορα μέγαρα που έχουμε στη χώρα, προέρχονται από εμπόρους, έτσι, ο Βαρβάκης που ήταν στη Ρωσία, είναι ένας μεγάλος πατριώτης και έτσι ευεργέτης, και πάρα πολλοί άλλοι, ή το Σίτσες, όλοι αυτοί προέρχονται από τον ελληνισμό, από τη διασπορά του ελληνισμού, που σε όλη αυτή την περίοδο, σας λέω γύρω το 1700-1720, αρχίζει να αναπτύσσει. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται και ενισχύονται και οι ένοπλες δυνάμεις του ελληνισμού. Οι Σουλιώτες γύρω στο 1700 αρχίζουν τις συγκρούσεις με τους Οθωμανούς και φτάνουν να ελέγχουν πάνω από 70 χωριά. Όταν φτάνουμε μέχρι το 1804 που κράτησε το Σούλιο σε αυτόνομη περιοχή, δηλαδή δημιουργούν μια αυτόνομη ελληνική εξουσία μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εμπολής, το ίδιο συμβαίνει με τους Μανιάτες. Το ίδιο συμβαίνει, κάτι που δεν το ξέρουμε και έπρεπε να το μαθαίνουμε στα σχολιά μας, με τους Χυμαριώτες. Οι Χυμαριώτες από την αρχαιότητα, δεν είναι μόνο ο Μπελέρης σήμερα, από την αρχαιότητα συμμετέχουν σε όλους τους μεγάλους εθνικούς αγώνες. Δεν υπάρχει εθνικός αγώνας στον οποίο δεν θα βρείτε Χυμαριώτη. Οι Μανιάτες, έτσι, από την Κρήτη κτλ. Άρα, φτιάνονται και οι ένοπλες σταδιακά δυνάμεις, οι οποίες συμμετείχαν μετά στην Επανάσταση, φτιάνεται μια πολιτική τάξη, η οποία άσχετα με το αν τα έκανε όλα καλά, πάντως από το 1713 οι Έλληνες είναι οι κυβερνήτες της σημερινής Ρουμανίας, είναι Μολδαβία και Βλαχία, Βουκουρέστι και Ιάσιο. Ήταν δύο ηγεμονίες που από το 1713 και μετά, μέχρι την Επανάσταση, διοικούνται από Έλληνες. Γιατί στα πλαίσια των πολέμων των Ρωσοτουρκικών, οι Τούρκοι είχαν και από παλιότερα, είχαν δώσει αυτονομία για να μπορέσουν να κρατήσουν αυτές τις περιοχές, δηλαδή ήταν κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά είχαν και αυτόνομη εξουσία. Και όλοι οι πρίγκιπες, τους έλεγαν τότε, οι ηγεμόνες των περιοχών αυτών ήταν Έλληνες. Εκεί ήταν οι ψηλάντητες, κατάγονται από μια τέτοια οικογένεια, τους Φαναριώτες, όπως τους λέμε, έτσι, οι οποίοι έφτασαν να κυριαρχούν σε αυτή την περιοχή. Έμποροι, όπως σας είπα, πολεμιστές, λόγοι, τα σχολιά μας πολλαπλασιάζονται, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κληρικοί. Ο μεγαλύτερος Έλληνας φιλόσοφος και δάσκαλος
ο Ευγένιος Βούλγαρης έφτασε να γίνει ακόμα και αρχιεπίσκοπος στη Νότια Ρωσία, έτσι είναι κληρικός, και πάρα πολλοί άλλοι έχουν μετρηθεί περίπου ότι στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας υπήρχαν γύρω στους 1.500 λογίους. Από αυτούς οι 1.100 ήταν κληρικοί. Αυτό για να έχουμε μια εικόνα τι ήταν ο Ελληνισμός τότε, την πραγματικότητα, πώς ήταν οι Έλληνες τότε, πώς ζούσαν, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους. Άρα αρχίζει από εκείνη την περίοδο και όσο περνάνε τα χρόνια δυναμώνει η ανάπτυξη του Ελληνισμού που ζητάει τι, να ανασυστήσει το κράτος που είχε. Γι' αυτό ο βασιλιάς μας που λέει ο Κολοκοτρώνης παρέμενε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Οι Έλληνες δεν ξεκίνησαν να φτιάσουν ένα κράτος το 1830 με την Επανάσταση του 21. Είχαν ένα κράτος και ήθελαν με την παλιγενεσία, γιατί έτσι την έλεγαν, μην κοιτάτε τώρα, οι παλιότεροι θα το ξέρετε, παλιά όταν μιλάγαμε για την Επανάσταση του 21, λέγαμε η παλιγενεσία, δηλαδή ότι αναγεννάται, ξαναγεννιέται το έθνος μας. Δεν ξεκίνησαν λοιπόν για να φτιάσουν ένα κράτος έθνος όπως μας λένε οι πολιτικοί μας και οι διανοούμενοι της εποχής μας, που αντέστρεψαν τα πράγματα και λένε τι. Προσέξτε το αυτό, γιατί πολλοί πολιτικοί το χρησιμοποιούν και διανοούμενοι, το ακούτε και στις τηλεοράσεις, που λέει η Ελλάδα είναι ένα κράτος έθνος. Η Ελλάδα, εμείς παλιότερα, και πάλι το ξέρουν οι παλιότεροι, λέγαμε έθνος κράτος. Δηλαδή ότι το έθνος μας απόκτησε και κρατική υπόσταση. Κράτος έθνος τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει το έθνος από τα πριν και δημιουργείται μέσω του κράτους. Και γι' αυτό κάποιοι, οι λεγόμενοι νεοκύπροι παραδείγματι στην Κύπρο, μιλάνε για κυπριακό έθνος. Γιατί, αφού έγινε κυπριακό κράτος, υπάρχει και κυπριακό έθνος, το οποίο δεν ανήκει στον Ελληνισμό, είναι κάτι καινούριο. Αυτή την αντίληψη, και δεν θέλω τώρα να μπω για να μην το πολιτικοποιήσω, την ακούει κανείς την τελευταία περίοδο από πάρα πολλούς. Ξεκίνησε από διάφορους πανεπιστημιακούς και έφτασε να χρησιμοποιείται και από πολιτικούς, από προέδρους δημοκρατίας κτλ. Το νεαρό έθνος που έγινε κράτος έθνος. Δηλαδή το παλιότερο ίσως έθνος στον κόσμο μαζί με το κινέζικο και με άλλα, ας πούμε, το εβραϊκό. Υπάρχουν μερικά έθνη τα οποία έχουν πολύ παλιά ιστορία. Ένα από αυτά είναι το ελληνικό. Το να ακούμε λοιπόν το νεαρό έθνος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Πέρα από το ότι μας σηκώνει τρίχες, δεν έχει σημασία αυτό κυρίως. Έχει σημασία γιατί γίνεται αυτό. Για ποιο λόγο θέλουμε να αποκόψουμε τον Ελληνισμό από τις ρίζες του. Διότι εάν αποκοπεί, τι γίνεται? Ένα μικρό βαλκανικό κρατήδιο. Εάν αντίθετα έχουμε αναφορά στις ιστορικές ρίζες του Ελληνισμού, τότε τα μεγέθη του είναι άλλα από τη σημερινή του γεωγραφία. Επομένως, ο μικροελλαδισμός, ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα, είναι το χειρότερο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή εκείνοι που βλέπουν την Ελλάδα μικρή. Τι να κάνουμε, εμείς μικροί είμαστε, περίπου καρπαζόης πράκτορες των μεγάλων δυνάμεων και επομένως δεν μπορούμε να σηκώσουμε ούτε φωνή ούτε αντίσταση. Εάν αντίθετα έχει συνείδηση, και γι' αυτό προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια αυτοί που λέμε εθνομηδενιστές, ξεκινώντας από τα πανεπιστήμια γύρω στο 1980, από τότε ξεκινάει αυτό, 1990 κυρίως, να περνάνε αυτές τις απόψεις στα πανεπιστήμια. Από τα πανεπιστήμια αυτές περάσανε στα σχολιά, στη μέση εκπαίδευση, και με την κυρία Ρεπούση παραδείγματι, θα θυμόστε όλοι το περιβόητο βιβλίο της, της Πέμπτης Δημοτικού, έφτασε και στο Δημοτικό.
όπου εκεί υποστηρίζονται, πέρα από το ότι έγινε σεισμός στη Σμύρνη, υποστηρίζονται και όλα αυτά που σας είπα, ότι είναι άλλο πράγμα η τουρκοκρατία όπου οι Έλληνες είναι απλά ορθόδοξοι, αλλά δεν είναι Έλληνες. Εάν αποκόψεις την ορθοδοξία από την ελληνική παράδοση σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, πράγματι φτιάνεις ένα καινούριο έθνος. Θα έχετε ακούσει για το Φαλμεράιερ. Ο Φαλμεράιερ αυτό είπε. Έτσι γύρω στα 1835 έβγαλε κάτι βιβλία που έλεγε ότι οι Έλληνες είναι ένα σημάζωμα βλάχων, Αλβανών κτλ. Και δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους. Γι' αυτό έχει και σημασία να μιλάμε για το 21. Και να μιλάμε για το 21 όχι μόνο για τις σπουδαίους αγώνες που κάνανε, αλλά το νόημα που έχει και για ποιο λόγο γίνεται η προσπάθεια να υποβαθμιστεί. Ξέρετε τον τελευταίο καιρό ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανερθεί το γεγονός ότι η Επανάσταση 21 ξεκίνησε με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Γιατί? Ακριβώς για αυτό που σας είπα. Για να αποκοπεί αυτή η σχέση. Γι' αυτό λένε, ξεκίνησε στις 23, λες και ήταν έτσι, είχαν βάλει σημάδι, ας πούμε, ότι οι 23, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, όσοι ξεσηκωθήκαν στις 23 ή όσοι ξεσηκωθήκαν στις 27, δεν υπήρχε το σύμβολο, το κεντρικό, που ήταν 25 Μαρτίου. Αυτά σήμερα διδάσκονται ακόμα και στα σχολιά μας. Ότι δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Διότι πρέπει να αποκοπεί αυτή η σχέση. Ενώ η φιλική εταιρεία, η εταιρεία που έκανε που ξεκίνησε την Επανάσταση, την οργάνωσε, είχε ορίσει ή την 25 Μαρτίου ή το Πάσχα, εάν δεν μπορούσε, ως ημέρα του γενικού ξεσηκωμού. Κάποιοι ακόμα λένε ίσως και του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο, γύρω από μια μεγάλη γιορτή του ελληνισμού, που ήταν ταυτόχρονα γιορτή της Ορθοδοξίας τότε, οι Έλληνες τότε πηγαίνανε στα μοναστήρια, στις αυλές, χορεύανε, μαζευόντουσαν, οι γιορτές τους ήταν στενά δεμένες έτσι με την Ορθοδοξία και την Εκκλησία. Αυτά όλα, τα οποία εμφανίζονται και στη διάρκεια του 21, έκαναν ότι μία επανάσταση, η οποία είχε στόχο, λέει πάλι ο Κολοκοτρώνης, η επανάστασή μας, λέει, τους δύο πρώτους χρόνους, έτσι που ήταν τα Δερβενάκια, η Τριπολιτσά, το Βαλτέτσι, το Χάιν Γραβιάς, όλη αυτή την περίοδο, λέει, τα πήγαμε καταπληκτικά και σε όλες τις μάχες κερδίζαμε τους Τούρκους. Και αν συνεχίζαμε έτσι, θα είχαμε απελευθερώσει και την Ήπειρο και την Θεσσαλία και ίσως δεν να φτάναμε και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό τι σημασία έχει? Η φιλική εταιρεία είχε σχέδιο επανάστασης και στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό ξεκινάει και από τη Μολδοβλαχία, δηλαδή ο Αλέξανδρος Ψηλάτης, έτσι, ξεκινάει πριν από την 25η Μαρτίου, ξεκινάει στην Μολδοβλαχία, όπου υπήρχαν πολλοί Έλληνες και σε συμμαχία και με κάποιους Ρουμάνους, να ξεκίνησε η Επανάσταση. Δεύτερο μεγάλο στόχος ήταν να πραγματοποιηθεί η εξέγερση και η Επανάσταση στην Κωνσταντινούπολη. Και τρίτο ήταν η 25η Μαρτίου στην Πελοπόννησο και τη Στέρα. Επομένως, ο στόχος των Ελλήνων δεν ήταν να κάνουν ένα μικρό κράτος, όπως ξέρετε, το πρώτο ελληνικό κράτος που δημιουργείται το 1832 φτάνει μέχρι την Λαμία και περιλαμβάνει μόνο τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν περιλαμβάνει ούτε Κρήτη, ούτε τα νησιά, όχι του Ανατολικού Αιγαίου, συγγνώμη, το Κυκλάδο. Μόνο οι Κυκλάδες πέρασαν στο ελληνικό κράτος του 1832. Όλα τα υπόλοιπα έμειναν απ' έξω. Και γι' αυτό λοιπόν η Επανάσταση 21 ξεκίνησε το 1821 και κράτησε μέχρι το 1922.
όλη αυτή η ιστορική περίοδος είναι μία περίοδος που συνεχίζεται διαρκώς η προσπάθεια των Ελλήνων να πραγματοποιήσουν αυτό που έλεγαν μεγάλη ιδέα και που τόσο έχει συμποφαντηθεί. Μεγαλοειδεάτης είσαι, λες και είναι κακό. Οι Έλληνες είχαν μια μεγάλη ιδέα να ενώσουν το σύνολο των ελληνικών τόπων σε ένα ελληνικό κράτος, όπως ήταν το τελευταίο Βυζαντινό κράτος. Το Βυζαντινό κράτος της τελευταίας περίοδου. Ο στόχος τους ήταν, γι' αυτό λέμε όλο το πράγμα θα φτάνει και στην Κωνσταντινούπολη, διότι ο βασικός του στόχος ήταν η Κωνσταντινούπολη. Έτσι, όπως λέει και η Αλβελέρ, οι Έλληνες είναι το μόνο έθνος που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του. Έτσι. Άρα η επανάστασή μας σκοπεύει σε όλα αυτά. Συνεχίζει ο Κολοκοτρώνης. Πηγαίναμε, λέει, πολύ καλά μέχρι το 23, αλλά ήρθανε κάτι μπαρμπέρδες που θέλαν να μπαρμπερίσουν στο κασίδι το κεφάλι. Εννοεί ότι αυτοί που έβαλαν το ζυζάνιο του εμφυλίου. Και επειδή, λέει, χρειαζόμαστε και τους μπαρμπέρδες, δηλαδή την πολιτική και τους διπλωμάτες, τι να κάνουμε, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια, λέει, να μην καταφέρουμε τίποτα σπουδαίο και έτσι να περιοριστεί η επανάσταση σε αυτό το μικρό κράτος, το πρώτο, εξαιτίας των εμφυλίων. Από το 1823-24 μέχρι το 1831 έχουμε διαρκείς εμφυλίους μεταξύ των Ελλήνων και συνεχίζει ο Κολοκοτρώνης. Ότι αν είχα, λέει, έναν τον Αλέξανδρο Υψηλάδη, τον οποίο τον είχαν συλλάβει στην, έτσι, η Αυστριακή, τον πιάσανε μετά την, όταν μπήκαν τα τουρκικά στρατεύματα στην Βλαχία. Βλαχία είχε πρωτεύουσα το Βουκουρέστι, έτσι. Δίπλα ήταν η Αυστριακή, τον συλλάβανε και τον κράτησαν φυλακισμένο μέχρι το 1828 που πέθανε. Αν είχα, λέει, τον Υψηλάδη, δηλαδή μια ηγεσία αναγνωρισμένη και ενιαία, δεν θα άκουγα τίποτα, θα τον ακολουθούσα, θα κάναμε δουλειά και θα προχώραγε η Επανάσταση. Δηλαδή, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της Επανάστασής μας? Ότι δεν είχε ακριβώς αυτό, μια ενιαία ηγεσία πολιτική και στρατιωτική, η οποία θα κατόρθωνε ό,τι καταφέραν άλλες επαναστάσεις. Εκείνη την εποχή, ας πούμε, γίνονται επαναστάσεις στη Λατινική Αμερική με τον Μπολιβάρ. Θα τον έχετε ακούσει, ας πούμε, υπάρχουν και τραγούδια. Ο Μπολιβάρ ήταν ταυτόχρονα στρατιωτικός αρχηγός, πρόεδρος, επομένως εξέφραζε όλες τις επαναστατικές δυνάμεις. Στην Ελλάδα αυτό δεν έγινε. Το αποτέλεσμα, οι εμφύλοι, το ότι χρειάστηκαν να έρθουν οι ξένοι μετά να επέμβουν στο Ναβαρίνο, ότι εμείς συνεχίζαμε τους εμφυλίους ακόμα και μετά τον Καποδίστρια που ήρθε να βάλει μια τάξη, έτσι, μετά το 1827 και τελικά δολοφονήθηκε γι' αυτός, έτσι, στα πλαίσια αυτού του εμφυλίου. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι το κράτος το οποίο έγινε, έγινε κάτω από τρεις προστάτηδες δυνάμεις, από τότε επισήμως, έτσι, δηλαδή Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, ήταν οι προστάτηδες δυνάμεις του ελληνικού κράτους και τα πρώτα κόμματα στην Ελλάδα λέγονται το Αγγλικό, το Γαλλικό και το Ρώσικο. Και σήμερα υπάρχουν ακόμα, έτσι, μορφές αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν κατόρθωσε να γίνει ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο να περιλάβει το μεγάλο μέρος των Ελλήνων. Τι ήταν τότε οι Έλληνες? Επειδή λένε πολλοί είμαστε λίγοι. Οι Έλληνες τότε, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις, τη μία μάλιστα την έχει κάνει ο Καποδίστριας, ήταν μεταξύ 6 με 8 ή 9 εκατομμύρια. Τότε. Η Αγγλία, για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, είχε 9 εκατομμύρια πληθυσμό. Το ίδιο ήταν.
Δηλαδή, ήταν ένας ελληνισμός διάσπαρτος που απαιτούσε μια ενιαία ηγεσία και μια ενιαία πολιτική για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Δεν τα κατάφερε, συνεχίζει η επανάσταση. Κρητική επανάσταση, μεγάλη επανάσταση. Έχετε ακούσει το Αρκάδι και το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Η Κρήτη βρίσκεται σε επαναστατική κατάσταση από το 1828 μέχρι το 1912 που ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος. Στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία, ο Μακεδονικός Αγώνας. Δηλαδή όλη αυτή την περίοδο, ο πόλεμος του 1897, οι Έλληνες δοκιμάζουν να ολοκληρώσουν αυτό που αποκαλούσαν μεγάλη ιδέα. Δηλαδή να βρεθούν όλοι οι Έλληνες σε ένα ενιαίο εθνικό κράτος. Καταφέραμε πολλά, δηλαδή το ελληνικό κράτος τριπλασιάστηκε, το σημερινό ελληνικό κράτος είναι τριπλάσιο από εκείνο του 1832, όμως χάσαμε το μεγάλο πνεύμα του ελληνισμού που είναι ο ανατολικός μας πνεύμονας, έτσι, χάσαμε την πρωτεύουσά μας και ο ελληνισμός συρρυκνώθηκε, 1,5 με 2 εκατομμύρια Έλληνες ήρθαν πρόσφυγες στην Ελλάδα, δηλαδή αντί να πάει η Ελλάδα στο σύνολο του ελληνισμού, ήρθαν πρόσφυγες στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους. Ενός ελληνικού κράτους που ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που είχαν ονειρευτεί εκείνη την περίοδο. Και εκείνη η περίοδος ήταν πολύ ευνοϊκή, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις για πρώτη φορά δεν ήταν με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία είχε πάει με τους Γερμανούς στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Επομένως, επειδή συγκρούονταν με τους Γερμανούς, υπήρξε μια μεγάλη δυνατότητα για την Ελλάδα. Λέει ο Βενιζέλος τότε, μια ευκαιρία τέτοια εμφανίζεται μια φορά κάθε 1000 ή 2000 χρόνια. Τέλος πάντων, τι έφταιγε πάλι που χάσαμε και υπήρξε η καταστροφή και δεν ολοκληρώθηκε? Πάλι ο διχασμός. Αρχίζει ο διχασμός από το 1915, συνεχίζεται ακόμα και μετά το 1920 και αυτό κατέστρεψε, η μικρασιατική καταστροφή είναι συνέπεια της εμφύλιας διαμάχης. Γιατί πολλοί λένε δεν μπορούσαμε και δεν ίσχυε. Αυτά δεν ισχύουν. Το 1919 έγινε η Συνθήκη των Σευρών. Θα την έχετε ακούσει ίσως. Η Συνθήκη των Σευρών έδινε στην Ελλάδα την Ιωνία, την Ανατολική Θράκη. Στους Αρμενίους ένα κράτος κοντά στη σημερινή Αρμενία. Τα υπόλοιπα εξοντωθήκαν από τους Τούρκους και γι' αυτό έμεινε ένα μικρό κράτος η Αρμενία. Προέβλεπε κράτος για τους Κούρδους, χωριστό, και επομένως η Τουρκία περιοριζόταν στα πραγματικά της όρια, τα εθνικά όρια, που ήταν γύρω από την Άγκυρα ένα κράτος στην Κεντρική Ασία. Αυτή η συνθήκη έλυνε οριστικά το μεγάλο πρόβλημα που έχει η περιοχή μας, που είναι το πρόβλημα του Οθωμανισμού και του Νεοοθωμανισμού. Είχαμε φτάσει στο παραπέντε, είχε πραγματοποιηθεί και βγάλαμε μόνοι μας τα μάτια μας. Και κατορθώσαμε με τη δική μας πολιτική να ξαναστήσουμε μέσω του Κεμάλ και την Τουρκία σε μία δύναμη την οποία εμείς την επόμενη περίοδο από το 1922 μέχρι σήμερα, περάσαν 100 χρόνια, το μεγάλο μας σπορ είναι η εμφύλια διαμάχη πάλι, έτσι είχαμε και άλλους εμφυλίους που πάλι μας καταστρέψανε, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, δηλαδή ότι η πολιτική δεν ασχολείται με το πώς θα δώσει όραμα στη χώρα με τα μικροσυμφέροντα, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ακόμα και το 1923 έγινε απογραφή στην Τουρκία και εδώ. Η Τουρκία ήταν 12,5 με 13 εκατομμύρια και η Ελλάδα 7,5. Σήμερα είναι η Τουρκία 88, πάει.
Και η Ελλάδα 10 με 11, σκάρτα 11, δεν είναι πια 11 γιατί κάθε χρόνο μειωνόμαστε. Άρα όλη αυτή την περίοδο, επειδή δεν είχαμε όραμα, ο ελληνισμός έπαψε να έχει όραμα μετά το τέλος αυτού που λέμε μεγάλης ιδέας, δοκίμασε κάποια πράγματα στο Μεσοπόλεμο, αλλά ήρθε μετά ο πόλεμος και η κατοχή και ο εμφύλιος πάλι και τα γκρέμισε, δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει την επανάστασή του. Δηλαδή η επανάσταση εκείνη, γι' αυτό λέω αν ολοκλήρωτη, μας έδωσε μεν μια κάποια εθνική υπόσταση, όμως μας κράτησε εξαρτημένους, μας κράτησε διότι άλλη θα ήταν η Ελλάδα με απελευθερωμένη την πρωτεύουσά του, με την Ιωνία και την Ανατολική Θράκη, θα ήταν αυτή η μεγάλη δύναμη στην Ανατολή, στην Ανατολική Ευρώπη και την Νότια, και άρα δεν θα ήταν κλωτσοσκούφι των ξένων δυνάμεων. Επομένως, ποιο είναι, για να κλείνω κιόλας κάποτε, ποιο είναι το ερώτημα το οποίο μας θέτει σήμερα η ιστορία? Τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Εάν συνεχίσουμε στο δρόμο που είμαστε σήμερα, που εγώ το χαρακτηρίζω μια εποχή παρακμής του ελληνισμού. Δημογραφικά πέρσι είχαμε 50.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Οι νέοι μας, φαντάζομαι πολύ εδώ, θα έχετε νεαρούς από γύρω ή από δικούς σας που έχουν φύγει έξω. Έρχονται και θα έρχονται όλο και πιο πολύ ρεύματα από την Ανατολή, την Αφρική. Η Αφρική το 2050 θα έχει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια πληθυσμού. Η Ευρώπη έχει 450 με το ζόρι και συρρυκνώνεται. Και η Ελλάδα που βρίσκεται στα σύνορα της Ευρώπης συρρυκνώνεται περισσότερο από όλους. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν υπάρξει μια συνείδηση διαφορετική στους Έλληνες ότι πρέπει να συνεχίσουν αυτή την επανάσταση, όχι με την έννοια να πάμε να καταλάβουμε τώρα την Κωνσταντινούπολη που έχει 17 εκατομμύρια πληθυσμό, αλλά να πάρουμε αυτή τη μεγάλη μας παράδοση, να ενοποιηθεί όλο μας το έθνος γύρω από το στόχο να φτιάξουμε μια Ελλάδα η οποία θα είναι αυτόνομη κατά το δυνατό. Όταν λέμε αυτόνομη δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε σχέσεις με άλλους ή δεν θα, έτσι. Αυτό σημαίνει όμως αυτεξούσια. Και αυτό σήμερα υπάρχει πιθανότητα να γίνει και πάλι, αν θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, δύσκολο βέβαια, αλλά μπορεί να γίνει, αρκεί να βάλουμε ένα νέο όραμα για τον ελληνισμό σήμερα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό, με δύο λόγια και κλείνω. Ο ελληνισμός σήμερα αποτελεί τον ακρίτα εκ των πραγμάτων και από τη γεωγραφία και πολιτιστικά. Διότι η Ευρώπη είναι δημιούργημα του ελληνισμού. Εξάλλου, και πάω σε κάτι που θα έπρεπε να επιμένουμε περισσότερο, και η Εκκλησία μας, η θρησκεία, η χριστιανική, στηρίχθηκε στον ελληνισμό για να δημιουργηθεί. Ξέρουμε, ξεκίνησε ο Ιησούς από το σημερινό Ισραήλ, από την Παλαιστίνη. Ξεκίνησαν οι μαθητές του και αρχικώς ποιοι ήταν μαζί τους, ήταν κάποιοι Εβραίοι κυρίως, έτσι, διότι ξεκίνησε από εκεί. Πολύ σύντομα οι Εβραίοι εγκατέλειψαν τον χριστιανισμό, διότι ο Εβραϊσμός έχει αποκλειστική αντίληψη, δηλαδή οι Εβραίοι επιβίωσαν 2.500 χρόνια χωρίς κράτος, γιατί, διότι έχουν ενδογαμία, παντρεύονται οι Εβραίοι με τους Εβραίους, έχουν μια θρησκεία η οποία είναι αποκλειστική, δεν δέχεται άλλον,
Και για να μπορέσει μια οικουμενική αντίληψη, όπως είναι ο χριστιανισμός που έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά, έπρεπε να δεθεί με μια οικουμενική δύναμη εκείνης εποχής που ήταν ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός είχε οικουμενικά χαρακτηριστικά τότε. Πού γίνανε οι πρώτες εκκλησίες? Στη Μικρά Ασία, στην ελληνική Μικρά Ασία και μετά στην σημερινή Ελλάδα. Πού γράφτηκαν τα Ευαγγέλια? Τρία τουλάχιστον στα ελληνικά. Ο Απόστολος Παύλος, που είναι έτσι ο βράχος και ο Πέτρο πάνω στο οποίο πάτησε η Εκκλησία μας, γράφει στα ελληνικά. Οι επιστολές του, τις ακούτε κάθε τόσο έτσι, είναι γραμμένες στα ελληνικά. Δηλαδή, ο χριστιανισμός συνολικά, και γι' αυτό η Ορθοδοξία είναι η βάση του, ξεκίνησε και απόκτησε τα οικουμενικά του χαρακτηριστικά στην Ελλάδα, στην ελληνική παράδοση, στον ελληνικό οικουμενισμό. Αυτός ο οικουμενισμός είχε και τα κακά του, διότι μας έκανε να είμαστε πάντα πολύ ανοιχτοί και επομένως πολλές φορές μείναμε στο να είμαστε πολύ ανοιχτοί προς άλλους, οι οποίοι δεν ήταν τόσο ανοιχτοί και χρησιμοποίησαν αυτή την οικουμενική διάσταση. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα για μια άλλη συζήτηση. Επομένως, ο ελληνισμός, μόνο εάν αναχθεί σε αυτή τη μεγάλη του παράδοση, που είναι η αρχαία παράδοση, που είναι ο χριστιανισμός, που είναι το Βυζάντιο, που είναι τα μεγάλα κατορθώματα του ελληνισμού, τα πολιτιστικά, ακόμη και στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, μπορεί να κρατήσει σήμερα που είναι σε κρίση και να μπορέσει να ανακάμψει ως ακρίτας μιας συρρυκνούμενης Ευρώπης, γιατί συρρυκνώνεται η Ευρώπη, και να μπορεί να έχει ένα μέλλον. Τότε νομίζω τα κόκαλα του Κολοκοτρώνη θα ησυχάσουν. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Θες? Ένα επιχείρημα που χρησιμοποιούν διάφοροι εθνικιστές είναι ότι, και το αναφέρατε, είναι για την Γαλλική Επανάσταση. Μπορούμε να τους υποστηρίξουμε, αν είναι ιστορικά αληθές, ότι δεν ήταν μια ταξική επανάσταση κατά κύριο λόγο, αλλά εθνική των Γάλλων, των χαμηλών τάξεων με έναντι των Φράγκων, των υψηλών. Δηλαδή ήταν μια εθνική ώστε να αποκτήσουν μια αλληλεγγύη στον πεδίο Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτή η πλευρά στη Γαλλική Επανάσταση. Ταυτόχρονα όμως ήταν και μία επανάσταση των αστικών τάξεων της Γαλλίας απέναντι στους ευγενείς, που εμπολείς ήταν, είχαν και τέτοιο στοιχείο. Άρα εκεί διαπλέκεται το ένα με το άλλο. Εμείς κάναμε μια, λέει ο Κολοκοτρώνης, εμάς λέει η επανάστασή μας. Δεν ήταν επανάσταση κράτους ενάντια σε κράτους. Τάξεις ενάντια σε τάξη. Ήταν επανάσταση έθνους ενάντια σε άλλο έθνος. Αυτό προσπάθησαν διάφοροι να πούν ότι η ελληνική επανάσταση έχουν διαστρέψει παραδείγματι και το Ρήγα Φεραίο. Εμφανίζουν το Ρήγα Φεραίο σαν να είναι ένας Γάλλος έτσι Γιακοβίνος και αποκρύπτουν παραδείγματι ότι ο Ρήγας Φεραίος είναι εκείνος που εξέδωσε πρώτος τους χρησμούς του Αγαθάγγελου. Οι χρησμοί του Αγαθάγγελου εκδόθηκαν σε βιβλίο για πρώτη φορά το 1790 από το Ρήγα Φεραίος στη Βιέννη. Και οι ίδιοι που το είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν το αποσιωπούν σήμερα. Άμα πάρτε τα άπαντα του Ρήγα, λείπει αυτό το βιβλίο. Και ποιοι το έχουν κάνει? Εκείνοι που στο παρελθόν, σε ένα βιβλίο μου που λέω για το Ρήγα, περιγράφω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο Ρήγας όταν τον πιάσανε είχε μαζί του, μαζί με όλα τα άλλα, 10 αντίτυπα της Καινής Διαθήκης. Και όταν τον πιάσανε πάλι, γιατί τα ξέρουμε, τα έχουν καταγράψει οι Αυστριακοί στις ανακρίσεις,
λέει, πρώτα για μένα είναι η πίστη μου και ακολουθεί η πατρίδα μου. Αυτό ήταν ο Ρήγας Φερέντη. Είχε και άλλα πράγματα, εννοείται, έτσι. Όμως δεν έχανε ποτέ αυτό το κεντρικό μπούσουλα του ελληνισμού. Το ίδιο συμβαίνει με τη Φιλική Εταιρεία. Πότε ιδρύθηκε? Δεν ιδρύθηκε αυτή τη μέρα. Όμως επέλεξαν να πούν 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού και η ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας. Θέλω να πω ότι αυτό σήμερα μας φαίνεται φοβερό. Ήταν απολύτως φυσιολογικό, γιατί οι άνθρωποι έτσι ζούσαν. Αυτή ήταν η πραγματικότητά τους. Να ρωτήσω από κάτι. Να. Αν δεν γινόταν η ναυμαχία στον Αβαρίνο, να, τι θα γινότανε? Ο Ιμπραήμ θα κατέλειε την Επανάσταση? Δεν το πιστεύω. Η εμπειρία σας, επειδή... Ναι, να σας πω. Ήδη ο Κολοκοτρώνης, τον οποίο ο εμφύλιος τον είχε κρατήσει απ' έξω, διότι αν ο Κολοκοτρώνης ήταν στρατηγός του ελληνικού στρατού όταν κατέβηκε ο Ιμπραήμ, δεν θα μπορούσε να κατέβει ο Ιμπραήμ. Η αποβίβαση δεν θα μπορούσε να γίνει. Ήταν φοβερά τα λάθη τα οποία έκανε η κυβέρνηση. Ο Κολοκοτρώνης τότε ήταν φυλακισμένος στην Ύδρα. Και μόνο όταν προχώρησε ο Ιμπραήμ τον ξανάβγαλαν. Και τι έκανε τότε? Ξεκίνησε αυτό το κίνημα που το λέμε φωτιά, που λέει το φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, με τον Ενέκο και τα λοιπά, διότι κάποιοι είχαν προσκυνήσει και είχε ήδη κατορθώσει πάρα πολλά μεγάλα πράγματα. Δεύτερο, έγιναν ήδη δύο μάχες, η μία στη Βέργα, στη Μάνη, όπου γυναίκες και μανιάτες πήραν φαλάγγι το στρατό του Ιμπραήμ, έτσι, και νίκησαν, και ο Μακρυγιάννης κέρδισε πάλι το στρατό του Ιμπραήμ και δεν μπόρεσε να καταλάβει τον Άφλιο, το Άργος κτλ. Θέλω να πω ότι οι Έλληνες συνέχιζαν την Επανάσταση και εάν ξεπερνούσαν την εμφύλια διαμάχη θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή ακόμα και εκείνη τη στιγμή δεν δίνανε, ας πούμε, στον Κολοκοτρώνη πολλά πολεμοφόδια να μην ξαναγίνει πολύ δυνατός, έτσι, ακόμα και όταν τον απελευθέρωσαν. Δεύτερο, για να δούμε λίγο την παρουσία των ξένων δυνάμεων στην Ελλάδα, στην Επανάσταση, μια και το πιάσαμε από δύο λόγια. Όταν ξεκινάει η Επανάσταση, ξέρετε ότι η Ιερά Συμμαχία τι ήταν? Ήταν όλα τα κράτη μετά την ήττα του Ναπολέοντα, 1815, έφτιαξαν μια συμμαχία από την ΗΠΑ, Ιερά Συμμαχία, Αυστρία, Ρωσία, βάλανε και την Κειμένη Γαλλία, Γερμανία, και συμμετείχε και η Αγγλία. Όχι, δεν ήταν ακριβώς μέλος, ήταν και δεν ήταν, αλλά συμμετείχε στην Ιερά Συμμαχία. Και είπαν ότι καμία επανάσταση στην Ευρώπη, γιατί υπήρχαν διάφορα επαναστατικά κινήματα. Όταν γίνεται η Επανάσταση, η Ιερά Συμμαχία έβγαλε απόφαση καταδικαστική και μάλιστα είχε μπει και στόχος να καταπνίξει την Επανάσταση, να στείλει στρατεύματα να την καταπνίξει. Και τότε έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Καποδίστριας, που ήταν υπουργός εξωτερικών του Τσάρ, και κατόρθωσε να πείσει τον Τζάρο να μείνουν απλά στην καταδίκη της Επανάστασης και όχι στη βία ή κατάπνιξή της. Οι Άγγλοι είναι οι πρώτοι, ενώ στην αρχή στήριζαν τους Τούρκους κανονικά και σε μάχες και τα λοιπά, με πολεμοφόδια. Εξάλλου είχαν τα Επτάνησα και φοβόντουσαν να δημιουργηθεί ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Μέχρι το 1824 δεν είναι εναντίον. Όμως το φιλελληνικό κίνημα, το οποίο ήταν τεράστιο στην Ευρώπη, σε αυτό ανήκε και ο Βίρονας, έτσι, και πάρα πολλοί άλλοι, και το γεγονός ότι συνεχιζόταν η Επανάσταση και κρατούσε, έπεισε τους Άγγλους, οι Φίνοντες, τον Γκάνινγκ, έτσι, που ήταν τότε, ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ένα μικρό ελληνικό κράτος, το οποίο να είναι ανάχωμα σε άλλες δυνάμεις, και τότε έδωσαν τα δάνεια τα περιβόητα.
τα περιβόητα δάνεια είναι 24-25, τα οποία δίνει η Αγγλία, και υπεγράφει τότε ένα κείμενο που έστειλαν οι Έλληνες, που το λένε μετά κείμενο ντροπής, που έλεγε ότι υποτασσόμαστε στην Μεγάλη Βρετανία. Οι Ρώσοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν ένα άλλο ρόλο, μέχρι το 1826 μένουν αμέτωχοι. Και μάλιστα ξέρετε ότι ο Καποδίστριας που ήταν υπουργός του Τσάρ παραιτήθηκε γι' αυτό και έμενε στην Ελβετία μέχρι το θάνατο του Τσάρου Αλέξανδρου, που ήταν, είχε ταχθεί, δεν ήθελε καμιά συμμετοχή της Ρωσίας. Αλλάζει ο Τσάρος και έρχεται ο Νικόλαος και αρχίζει τότε μία, η μία δύναμη να θέλει να βάλει πόδι, και έτσι φτάνουμε στον Αβαρίνο. Στον Αβαρίνο φτάσαμε διότι άρχισε πια ένας ανταγωνισμός των δυνάμεων για τον έλεγχο μιας επανάστασης που έβλεπαν ότι δεν πεθαίνει. Έτσι. Άρα αυτές οι βλακίες που ακούσαμε το 2021, ότι η επανάσταση σώθηκε από τον Αβαρίνο, όχι ότι δεν έπαιξε ρόλο, έτσι προς Θεού δεν είναι, αλλά ότι σώθηκε διότι άρα γράφουν κάποιοι, μάλιστα έγραφαν τότε, έχω απαντήσει πολύ σε όλα αυτά, ότι λέει εάν δεν ήταν οι ξένοι και οι Άγγλοι, οι Άγγλοι σώσανε την επανάσταση. Και αυτά τα λέει και μια εθνική μας ιστορικός, η οποία γυρνάει από εδώ και από εκεί και μιλάει. Εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερο. Ναι. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω για την ολοκλήρωση της επανάστασης που θέσατε, το ανολοκλήρωτο μάλλον, και το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό να συμβεί, όταν ξέρουμε ότι τις επαναστάσεις τις κάνουν νέοι άνθρωποι, οι οποίοι οδηγούνται σε αυτά από εθνικά και κοινωνικά διέξοδα και καταπίεση, και στην Ελλάδα το 2060, από ό,τι λένε οι στατιστικές, το 2070 θα είμαστε το 65, το 50% θα είναι πάνω των 65 ετών. Και δεύτερον, ότι οι νέοι μας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σήμερα δεν έχουν τέτοια οράματα και δεν υφίσταται ούτε κοινωνική καταπίεση, ούτε εθνική, ώστε να νιώσουν ότι χρειάζεται να εξεγερθούν. Οπότε, ρεαλιστικά μιλώντας, αυτό που μάλλον φαίνεται στον ορίζοντα είναι η εξαφάνισή μας ως έθνος. Ήθελα τη σκέψη σας πάνω σε αυτό το πράγμα. Να σας πω κάτι. Όταν η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ανέλαβε το 2019 την εξουσία, ο πρώτος αμυντικός προϋπολογισμός, τον οποίο κατέθεσε στη Βουλή για το επόμενο έτος, το 2020, προέβλεπε μείωση των αμυντικών δαπανών. Ήρθανε η επιθετικότητα των Τούρκων στο Εύρο, στο Αιγαίο, υποχρεώθηκε να κάνει συμπληρωματικό μέσα στο 2020 και στον επόμενο χρόνο, για το 2021, να πενταπλασιάσει τις εξοπλιστικές δαπάνες. Ξέρατε τι λέγανε για το μεταναστευτικό, αλλά ήρθε ο Εύρος. Θέλω να πω δηλαδή ότι δυστυχώς αντιδρούμε πάντα απέναντι σε μεγάλες κρίσεις. Πιστεύω ότι και μεγάλες κρίσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το όραμά της να ολοκληρώσει την κυριαρχία της σε όλη την περιοχή. Θα τη δούμε σύντομα πάλι μπροστά μας με το αληθινό της πρόσωπο. Δεύτερο, ελπίζουμε πάντα, το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, συμφωνώ μαζί σας, έτσι, ότι έχουμε πολύ μικρή βάση να πατήσουμε. Όμως, δεν έχουμε άλλο. Σε 20, 30, 40 χρόνια δεν θα υπάρχουμε ως ανεξάρτητο έθνος. Έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Άρα, εάν αυτό γίνει συνείδηση και γίνει ένα νέο όραμα ότι πρέπει να χτίσουμε μια Ελλάδα η οποία πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να γίνει ανατροπή συν Θεού. Διαφορετικά, συμφωνώ μαζί σας ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Είναι εξαιρετικά αρνητικά.
πρέπει να γίνει μια κυριολεκτική επανάσταση πνευματική στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Αλλιώς δεν τα βγάλουμε. Αν είναι κάποιος, επειδή ήδη μιλήσατε, αν υπάρχει κάποιος άλλος, ναι, είναι ο Κύριος εκεί. Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε και με ενθουσιάσατε, μπορώ να πω, όταν μιλήσατε για την πόλη, ότι δεν έχουμε απέτηση, γι' αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε, γιατί καμιά φορά ο πόθος της αυτής ότι η πόλη είναι δικιά μας, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι σαν έθνος και οι άλλοι λαοί είμαστε αγαπημένοι. Δεν πάμε να κατακτήσουμε. Αν θέλουμε να πούμε για μια πόλη με πόθο, θα ζητάμε την πόλη την αιωνία, όχι την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Από την άλλη πλευρά θέλω να δώσω μια κατάθεση ότι και στην εποχή μας, όχι μόνο οι νέοι, αλλά και νέοι και μεγαλύτεροι, κάνουμε την καθημερινή μας πνευματική επανάσταση, που πιστεύω ότι θα πιάσει τόπο. Και ότι σύνθεο, όπως είπατε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που σας ακούσαμε, σύνθεο, η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ευχαριστώ καταρχήν για την διάλεξή σας. Νομίζω ότι αυτό που λείπει, εγώ στο διατάφτα πάω, στο τέλος της ομιλίας σας, στο όραμα, δεν υπάρχει κάτι που να εμπνέει και τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους σήμερα. Αν δεν βρεθεί αυτό το κάτι που θα εμπνεύσει σε μια εγρήγορση και σε μια ανάταση, νομίζω ότι δεν θα πάμε κάπου. Η αρχαιότητα, το Βυζάντιο, όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά είναι πολύ χρησιμοποιημένα κατά κάποιο τρόπο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που λέω, επειδή παλιά κάποιοι κάνανε αντιπαράθεση του εξυγχρονισμού με την παράδοση και λέγανε η παράδοση είναι, κοιτάει πίσω, ο εξυγχρονισμός κοιτάζει μπροστά. Ο κόσμος μας είναι υποχρεωμένο να κοιτάξει μπροστά, άρα πρέπει να εγκαταλείψουμε την παράδοση. Και το είχαν πει και οι άνθρωποι σημαντικοί τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω το εξής. Όλοι οι λαοί που επιβίωσαν έφτιαξαν τη σύγχρονη πραγματικότητά τους πατώντας πάνω στην παράδοσή τους. Σας φέρω παράδειγμα. Οι Ιαπωνέζοι. Δέστε τους Ιαπωνέζους, έχουν κρατήσει τη γλώσσα τους, έχουν κρατήσει τη γραφή τους, έτσι. Δεν πήρανε τη λατινική γραφή. Εμείς έχουμε την εθνική μας ομάδα και στις πλάτες μας γράφει λατινικά. Λατινική γραφή. Οι Εβραίοι δεν έχουν λατινική γραφή στις φανέλες της ομάδας. Ας μην καταλαβαίνει κανείς εβραϊκά. Εβραϊκά. Δηλαδή, όλοι οι λαοί που θελήσανε να κρατήσουν την παράδοσή τους και ταυτόχρονα να εξυγχρονιστούν, έκαναν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάνανε σύγχρονη την παράδοσή τους. Δεν είπανε πετάω την παράδοσή μου. Όποιος πετάει την παράδοσή του και δεν έχει ρίζες, χάνεται. Δεν έχει δυνατότητα να επιβιώσει. Είναι σαν έναν άνθρωπο που παθαίνει Αλτσχάιμερ. Άμα χάσεις τη μνήμη σου, πάβεις να υπάρχεις, έτσι. Περνάς στην ανυπαρξία. Και όλοι εμείς όσοι μεγαλώνουμε δεν φοβόμαστε τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό. Έτσι, αυτό συμβαίνει και με τα έθνη. Εάν ένα έθνος χάσει, με αυτή την έννοια λέω ότι η αναφορά στην παράδοσή μας έχει σημασία για να αντέξουμε σήμερα. Αλλά βεβαίως πρέπει να διατυπώσουμε ένα όραμα για σήμερα. Και αυτό το όραμα είναι η επιβίωση του ελληνισμού ως μιας ακριτικής δύναμης, διότι απέναντί μας έρχονται κύματα, έτσι, κυρίως ισλαμικά, δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι δέστε ας πούμε όλη την κατάσταση και την πληθυσμιακή, την παγκόσμια κτλ. Αυτό είναι το μόνο όραμα που μπορούμε να έχουμε. Θα το ενστερνιστούμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Προτού φτάσουμε ας πούμε σε κάποιους εθνικούς ακροτεριασμούς για να ξυπνήσουμε. Είδατε, ας πούμε, την Κύπρο. Έτσι. Ναι. Εσείς πάλι και να κλείσουμε, μάλλον. Εγώ
Ένα σχόλιο για το δημογραφικό όσον αφορά τους συντελεστές της βαρύτητας. Δηλαδή, βλέπουμε οι γνωστές εθνομηδενιστικές ομάδες να είναι αυτές που αναπαράγονται με μικρότερο βαθμό, καθώς δεν πιστεύουν ότι τα παιδιά είναι συνέχεια ή ευτυχία κτλ. Ενώ βλέπουμε σε χώρους οι οποίοι έχουν, όπως εδώ στην Εκκλησία, το ξέρουμε περισσότεροι μεταξύ μας, διάφορους ενωρίτες, ότι υπάρχει μεγαλύτερος συντελεστής. Οπότε θεωρώ ότι όσο μειωνόμαστε ο ρυθμός των γεννήσεων, αυξάνεται ο συντελεστής βαρύτητας ως προς τις ιδέες και γίνεται μια μέσα εισαγωγικά ευτυχής και καλή μείωση, που κανένας δεν το παρατηρεί. Και το βλέπουμε και στο διαδίκτυο, κυρίως σε επιχειρήματα αγροαριστερών. Γι' αυτό η Εκκλησία παίζει μεγάλο ρόλο και σήμερα. Δεν έπαιζε μόνο στην τουρκοκρατία, έτσι είναι ένας πυλώνας βασικός στήριξης του ελληνισμού και γι' αυτό διάφοροι θέλουν να την κοντίνουν. Εντάξει. Ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον ευλογημότατο και εκλεκτό κύριο Καραμπελιά για την ιστορικά και τόσο εμπνευσμένη τεκμηριωμένα παρουσίαση του θέματος, αποδεικνύοντας γιατί η Επανάσταση του 21 παραμένει ανολοκλήρωτη, σύμφωνα και με τον τίτλο της απόψινης ομιλίας του, καθώς και τρόπους με τους οποίους μπορεί με όραμα πολιτισμού και παράδοσης να συνεχιστεί. Και στο σημείο αυτό θα παρακαλέσουμε τον Πατέρα Ματθαίο να προσφέρει και εκείνος τις δικές του σκέψεις ως επίλογο της εόρτιας βραδιάς για την μεγάλη αυτή εορτή της πίστης και της πατρίδας μας. Πάτερ Ματθαίο. Είμαστε σε μια περίοδο χαρμολύπης. Επιτρέψτε μου όμως αυτό το συνέστημα να το νιώσω μετά τη σημερινή ομιλία που ακούσαμε. Χαρά, γιατί ακούσαμε λόγια τα οποία δεν ακούγονται, το ξέρετε. Ή, αν θέλετε να το πω και πιο ελεύθερα, είναι απαγορευμένα να λέγονται, διότι χαλάνε τη συνταγή του νεοελληνισμού, ο οποίος έχει σαν κύριο στοιχείο την όχι ύψωση της σημαίας, αλλά την υποστολή. Το δεύτερο είναι ότι λυπάμαι, γιατί πολλούς αδελφούς σήμερα τους κέρδισε η βόλτα, η παραλία, ο ήλιος και είναι και ένα δείγμα το πώς σκέπτεται σήμερα ο Έλληνας. Αντί να σκέπτεται ποια είναι η ταυτότητά του και το μέλλον του, σκέπτεται το πώς θα διασκεδάσει και το πώς θα ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. Είναι και αυτό ένα δείγμα του πόσο πολύ πρέπει να εργαστούμε, έστω και αν είμαστε λίγοι, για να γίνουμε η ζήμη να ζυμώσουμε τους πολλούς. Είμαι ευγνώμων για άλλη μια φορά στον κύριο Καραμπελιά, όχι προσωπικά, αλλά και ως ενορία είμαστε, διότι κάθε φορά που μας επισκέπτεται, κυριολεκτικά μας αφυπνίζει, μας αποδεικνύει πόσα πράγματα πρέπει να γνωρίσουμε και για πόσα πρέπει να μάθουμε να μαχόμαστε. Πάει ο καιρός που έπρεπε να είμαστε με κατεβασμένο το κεφάλι. Ήρθε εποχή που πρέπει η οικογένεια να γίνει κάτι περισσότερο από κρυφό σχολείο, που η Εκκλησία πρέπει να γίνει οικειβωτός του ελληνισμού και που πρέπει με λίγα λόγια ο καθένας από μας να μην μεταθέτει τις ευθύνες του στην πολιτεία, αλλά να λάβουμε τις ευθύνες μας. Θέλω να πιστεύω ότι η σημερινή ομιλία μας προσέφερε πάρα πολλά υπερπολίτιμα στοιχεία και για άλλη μια φορά εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον κύριο Καραμπελιά, ο οποίος είναι αηκίνητος και μία γλώσσα που δεν καταπίνει την αλήθεια ούτε την εξοραίζει, αλλά την παρουσιάζει στην αληθινή της μορφή. Όλα όσα ακούσαμε και πάρα πολλά ακόμα περισσότερα τα οποία θα ήθελα να μας πει, τα έχει γράψει για να μένουν ως τεκμήριο αληθινής εντρίφησης στην ιστορία μας. Θα σας έλεγα κάτι με πνεύμα γνώσεως του λόγου μου. Προτιμήστε τα βιβλία αυτά από το να πάρετε κάτι άλλο, έστω και αν αυτό το άλλο είναι πνευματικό. Γιατί τα πνευματικά, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνουμε σε γενικές γραμμές και έχουμε πολλά.
να ασχοληθούμε και λίγο με την ιστορία μας. Είναι ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Γιατί όπως ακούσατε την εποχή της Μεγάλης Επανάστασης και της Τουρκοκρατίας, οι λίγοι διανοούμενοι που η μεγαλύτερη ποσότητα, ο μεγαλύτερος αριθμός τους ήταν κληρικοί, δεν κοιτάζανε μόνο το ψαλτήρι και την παρακλητική, αλλά μελετούσαν και την ιστορία με τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Θερμά παρακαλώ, πάρτε αυτά τα βιβλία, όχι για να ικανοποιήσουμε το συγγραφικό ταλέντο του συγγραφέως του κυρίου Καραβαλιά, αλλά γιατί πολλά θα διδαχτούμε. Και αφήστε τα σε σημεία που μπορούν και τα παιδιά μας λίγο να τα ξεφυλίσουν. Γιατί εμείς ό,τι κάναμε το κάναμε. Έχουμε πολλά κι άλλα να κάνουμε, αλλά τα παιδιά μας θα είναι τα μεγάλα θύματα αυτής της προσπάθειας αφελληνισμού και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αυτού του παιδομαζώματος της διαστροφής που θα αρχίσει πολύ γρήγορα με το νέο σχολικό έτος. Πολύ λοιπόν σας ευχαριστούμε, να είστε πάντοτε καλά, να έχετε πάντοτε φωνή δυνατή και αφυπνιστική και ευχηθείτε η προσπάθειά σας και ο σπόρος που σπέρνετε να βγάλει γρήγορα καρπούς τόσο μέσα στις συνειδήσεις των πολιτιακών αρχών και των πολιτικών όσο και ημών όλων των πολιτών. Να είστε καλά, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.